Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όπως όλα δείχνουν, είναι σίγουρα το μέλλον. Προσφάτως, η Περιφέρεια Θεσσαλίας προμηθεύτηκε μάλιστα ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, με τον Περιφερειάρχη να δηλώνει ότι σύντομα θα εγκατασταθούν και σταθμοί φόρτισης. Όπως υποστηρίζει η πρόεδρος των Βενζινοπολών Λάρισας, μπορεί να είναι το μέλλον, αλλά ακόμη είμαστε στην αρχή. Ναι, θα υπάρχουν παντού σταθμοί φόρτισης. Οι μπαταρίες τώρα είναι πολύ προβληματικές, και αυτές που βάζουν στα αυτοκίνητα εργοστασιακά, αλλά και αυτοί που θα φορτίζουν. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να βελτιωθεί πάρα πολύ για να έχει αυτονομία το αυτοκίνητο και να κάνει κάποια χιλιόμετρα και όχι να σταματάει ανά 150 χιλιόμετρα ή 200 και να θέλει μία ώρα να φορτίσει κτλ. Από εκεί και πέρα είναι κάτι που το βλέπουν μελλοντικά για να ξεφύγουν από αυτό την πίεση που έχουν από τα πετρέλαια και τις βενζίνες. Το ότι ακούγεται έντονα αυτές τις ημέρες και ότι θα επιδοτήσουν και κάποιες αγορές, και αυτό θα γίνει. Για την ώρα πάντως, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όπως υποστηρίζει η κυρία Παπαδοπούλου, είναι απαγορευτικά για το μέσο Έλληνα. Εκείνο που θεωρώ σίγουρο είναι ότι είναι πολύ αρχή και πολύ νωρίς ακόμα για να μιλάμε και θα το δούμε πολύ αργότερα. Δηλαδή μιλάω ότι μετά από μία πενταετία θα δούμε κάποια βήματα στην ελληνική κοινωνία. Ήδη τα αυτοκίνητα για τον μέσο Έλληνα είναι πάρα πολύ ακριβά. Η τιμή τους είναι πάρα πολύ ακριβή για τα εισοδήματά του και το κατακεφαλήν εισόδημα. Άρα λοιπόν πρέπει να γίνει ένα μεγαλύτερο άνοιγμα.